Δώστε μου τη ρούλα κουσκουρή, γιατί έχουμε ετοιμάσει και δύο κάρτες, ρούλα μου, που θα δούμε σιγά-σιγά. Καλό μεσημέρι από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Εδώ που στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ζήνα συνεχίζεται σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης της κατηγορουμένης μητέρας από την Πάτρα. Σήμερα λοιπόν είναι η μεγάλη μέρα της απολογίας της. Όντως από νωρίς το πρωί, από τις 9:32 πρώτα λεπτά, απολογείται περιγράφοντας λεπτό προς λεπτό και στιγμή προς στιγμή όλα όσα είχε βιώσει με την κόρη της Τζορτζίνα. Θέλω να σας πω ότι υπήρξε μια διακοπή κάποια στιγμή για τεχνικούς λόγους, γιατί ενημερώθηκε η έδρα κάποια στιγμή από μια γραμματέα ότι μάλλον δεν καταγράφεται η απολογία. Είχαμε μια διακοπή, όμως όλα κύλησαν ομαλά, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι όντως καταγραφόταν η απολογία, οπότε δεν χρειάστηκε να επαναληφθεί και συνεχίζεται κανονικά. Θέλω να σας πω το εξής, η αίθουσα είναι κατάμεστη. Είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι εδώ, αλλά και απλός κόσμος που έρχεται για να παρακολουθήσει η Ζήνα. Βρίσκεται στην αίθουσα η οικογένεια της κατηγορουμένης. Μάλιστα κάποια στιγμή ένας εκ των αστυνομικών ζήτησε, τους είπε να μεταφερθούν, επειδή ήταν πάρα πολύς ο κόσμος μέσα στην αίθουσα και δεν υπήρχαν θέσεις για να καθίσουμε όλοι, να μεταφερθούν οι συγγενείς μέσα από το κάγκελο εκεί που κάθεται η κατηγορούμενη όταν δεν απολογείται. Στην συνέχεια, Ζήνα, είδαμε ότι ο ενδιαστάσης σύζυγός της, ο Μάνος Δασκαλάκης, έχει επιλέξει να καθίσει στην τελευταία σειρά, στην τελευταία γωνία πίσω και παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή όλα όσα εξιστορεί η ενδιαστάσεις σύζυγός του, η μητέρα της Τζορτζίνας και των υπόλοιπων παιδιών, βέβαια της Μαλένας και της Ήριδας. Η κατηγορουμένη Ζήνα ξεκίνησε την απολογία της λέγοντας ότι την προηγούμενη φορά για μία ώρα σας εξιστόρισα, σας έδωσα ένα πλάνο από το πώς ήταν το παιδί μου η Τζορτζίνα. Σήμερα, λέει, θέλω να ξεκινήσω τα γεγονότα και να σας πω τι έγινε σε κάθε νοσοκομείο και θα αρχίσω με το καραμαντάλι. Βάλε μου μια ανωτελεία, Ρούλα, γιατί έχουμε κάρτες που θα δούμε, αλλά ζήτησα από το Control και τους ανθρώπους της εκπομπής να έχουμε αυτά που μας είχε πει για την Τζορτζίνα, γιατί φαίνεται ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν διαφέρουν από αυτά που είχε πει στην συνέντευξη προπομπό της απολογίας της. Παρακαλώ. Κάποιες μέρες μετά, περίπου 15-20, κοιμόμαστε μαζί και πετάγεται στον ύπνο της. Σαν σπασμή κάπως, όπως τρέμουμε στον ύπνο μας, όπως κοιμόμαστε και τρέμουμε. Εγώ την ξύπνησα, γιατί κοιμόταν, και δεν το είχε καταλάβει. Της λέω, τι έγινε, λέει, κάποιο όνειρο, ξανακοιμάται. Το ξανακάνει και ανοίγω τα φώτα, γιατί είχε σκοτάδι. Λέω, παιδί μου, τι έπαθες, την είδα λίγο μελανιασμένη εδώ. Λέω, τι έπαθες, παιδί μου, μου λέει, μαμά, γιατί τρέμω, τι έχω πάθει. Φοβόταν, γιατί το περιστατικό με την Μπέμπα έγινε μπροστά στα μάτια της. Όταν ξύπνησε, είδε ένα παιδί που είχε φύγει από τη ζωή και ήταν, η Τζορτζίνα ήταν ένα πανέξυπνο παιδί, το οποίο καταλάβαινε τα πάντα. Είχε καταλάβει, δηλαδή, ότι η αδερφή της δεν ήταν. Εννοείται. Και είχε δει και τις δύο αδερφές της. Εκεί που έπρεπε να τις δει στο τελευταίο αντίο. Και από το φόβο μας και μόνο, την πήγαμε στο νοσοκομείο. Η Τζορτζίνα, όταν τη ρώτησε η αδερφή μου για να αποφύγουμε το νοσοκομείο, νομίζαμε ότι είναι ο φόβος της. Μας είπε ότι πονάει η κοιλιά μου πολύ και έχω εδώ στην πλάτη μου μια βόμβα σαν να σκάει. Οπότε θέλω να πάω στο γιατρό. Εμείς προσπαθήσαμε να την πείσουμε ότι, ρε παιδί μου, μήπως το παραλές, μήπως έχεις φοβηθεί. Όχι, θέλω να πάω στο γιατρό. Η Τζορτζίνα φοβόταν τους γιατρούς. Και αυτό εμένα μου έκανε μεγάλη περιέργεια που ζήταγε να πάει στο γιατρό. Και έτσι την πήγαμε στο Καραμανδάνιο. Τις πρώτες μέρες της αγωγής της έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις. Αλλά μας είπαν ότι είναι ψυχολογικό. Δεν έβρισκαν κάτι. Και μας είπανε, θα πάρετε εξιτήριο. Δεν προλαβαίνουν να το πουν, δηλαδή δεν φτάσανε μέχρι την πόρτα οι γιατροί και κάναμε το. Μας λένε, δεν θα φύγετε, προφανώς. Και κάνουν άλλες εξετάσεις και μας λένε ότι έχει γαστεντερίτιδα. Ωραία, πολύ ωραία, κάνουν τα απαραίτητα, κόβουν τη σύντηση, βάζουν ορούς, βάζουν τα απαραίτητα φάρμακα. Το παιδί όμως ξύπνησε στον ύπνο του πάλι και πνιγόταν. Μελάνιαζαν τα χείλη της και πνιγόταν. Και έλεγε, γιατί η Τζορτζίνα ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν στην ηλικία που μπορούσε να σωνοηθείς.
έλεγε «Δεν μπορώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω, μαμά τους γιατρούς, μαμά δεν μπορώ», τους φώναζα. Ερχόντουσαν, τις βάλανε ένα οξύμετρο. Βλέπαμε τους παλμούς, ανεβασμένους πολύ, 150, 147, οξυγόνο κατεβασμένο. Τι έχει, κάνουν πάλι τις απαραίτητες εξετάσεις, αρχίζει μια βροχοπνευμονία. Γιατί λόγω COVID δεν μπορούσαμε να είμαστε δύο. Και αυτό θέλω να το εξηγήσω γιατί τονίζεται ότι πάντα ήταν η μαμά. Θεωρώ ότι καμία μαμά δεν θα άφηνε το παιδί στο νοσοκομείο. Και γυρνούσε και με κοιτούσε συνέχεια. Μαμά, κοιμάσαι. Μαμά, κοιμάσαι. Και ξαφνικά ξυπνάει, σηκώνεται και μου λέει και πέφτει πίσω. Και εγώ είμαι πανικόβλητη, βγαίνω, φωνάζω τους γιατρούς που για καλή μου τύχη ήταν στο διάδρομο εκείνη τη στιγμή και έρχονται κατευθείαν. Έγινε ανάνυψη, έγινε υπερπροσπάθεια. 55 λεπτά. 55 λεπτά. Ούτε 8, ούτε 9, ούτε 10. Το πρωτόκολλο είναι 45 από ό,τι έμαθα και αυτοί έκατσαν 55 μέσα. Και το παιδί το επανέφεραν. Το επανέφεραν στη ζωή, αλλά αυτό το επεισόδιο που είχε της έφερε αυτό το προβληματάκι. Το πρόβλημα που είχε μετά. Εσείς είχατε ενημερωθεί κατά το παρελθόν ότι το παιδί ενδεχομένως να έχει επιληψία ή κάτι αντίστοιχο? Πριν το επεισόδιο. Πριν το επεισόδιο. Πριν το επεισόδιο, όχι. Δεν είχαμε ενημερωθεί οτιδήποτε τέτοιο και είχε κάνει και κεφαλογράφημα πριν το επεισόδιο. Πριν το επεισόδιο της ανακοπής. Το ξεκαθαρίζουμε, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Είχε κάνει κεφαλογράφημα και είχε βγει πεντακάθαρο. Ούτε στη μέθοδο όσο νοσηλευόταν είχε κάνει το παραμικρό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχε πει Ρούλα Κουσκουρή, ενώ τα βλέπαμε και επειδή είμαστε στην ομάδα που παρακολουθούμε την απολογία της, κάτι είπες, Μαρία. Ναι, στη συνέντευξη λοιπόν αυτή που παρακολουθήσαμε δεν είχε αναφέρει τότε η κατηγορουμένη ότι είχε τσακωθεί με τον σύζυγό της, είχε πάρει το παιδί, είχε πάει στο σπίτι των γονιών της. Ήταν και παρουσία του σύζυγου αυτό τότε. Η συνέντευξη εννοώ, δεν θα το λέγε και στα μούτρα. Στο δικαστήριο ωστόσο το αναφέρει. Επίσης, στο δικαστήριο είναι επίσης αναφέρει ότι ο λόγος που πήγαν εκείνο το βράδυ το παιδί στο νοσοκομείο είναι γιατί δεν όνειρο και το παιδί ξύπνησε και είπε το όνειρο και θεωρούσαν δεδομένο ότι το παιδί πονάει γιατί το είδε στον ύπνο του. Ωραία. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα έχουμε ετοιμάσει σε κάρτες όπως μας τα έχει στείλει η Ρούλα και θα τα πάρεις εσύ από την αρχή, να δούμε τι έχουμε εμείς φτιάξει από κάρτες, να δούμε και τις δύο κάρτες που έχουμε ετοιμάσει στο κοντρόλ, ώστε να τα αναλύσουμε αμέσως μετά. Μια μέρα πριν την εισαγωγή της Τζορτζίνα στο Καραμανδάνιο υπήρξε ένας τσακωμός με τον ενδιαστάσει σύζυγό μου και είχα πάρει το παιδί και πήγαμε στη μητέρα μου. Είναι περίπου μισή ώρα από την Πάτρα προς κάτω Αχαγιά. Ήταν η μητέρα μου, η αδελφή μου, ο πατριός μου, η Τζορτζίνα μου και εγώ. Περίπου στις 11, ενώ καθόμασταν στον καναπέ, είχαμε μια κουβέντα για την τέταρτη εγκυμοσύνη. Ήμουν αποφασισμένη να κρατήσω το μωρό, παρόλο που δεν ήμουν με τον κύριο δασκαλάκι. Μόλις είπα στην Τζορτζίνα ότι θα της κάνω αδελφάκι, πετάχτηκε πάνω, με έπιασε μια τόσο σφιχτή αγκαλιά και μου είπε «Μαμά, σ' αγαπάω». Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Περίπου στις 11 πήρε το τάμπλετ για να ξαπλώσει. Η Τζορτζίνα γύρω στις 6.30, αν θυμάμαι καλά, την ένιωσα δίπλα μου. Πώς να το εξηγήσω. Σίγουρα έχει συμβεί σε όλους ότι πας να κοιμηθείς και νομίζεις ότι πέφτεις, σαν ένα τίναγμα. Σηκώθηκα, τη σκούντισα στον ώμο, ξύπνησε, πετάχτηκε, τη ρώτησα «Τι έπαθες?». Μου λέει «Δεν έχω καταλάβει κάτι». Γύρισε πλευρό, τη χάιδεψα, τη φίλησα, κοιμήθηκε. Σηκώθηκα να πάω να πιω νερό. Με άκουσε η αδελφή μου. Με ρώτησε «Τι έγινε?». Τη είπα ότι μάλλον είδε κάποιο όνειρο το παιδί. Όλο αυτό πρέπει να κράτησε 10 λεπτά. Ξαναπετάχτηκε, όμως άνοιξε τότε τα μάτια της και μου λέει «Τρέμω, γιατί τρέμω?». Την είδα τρομαγμένη και είχε ένα κόκκινο σημάδι πάνω στο χείλος. Τη ρώτησα «Τι συμβαίνει?». Μου είπε «Τρέμω, είδα κάποιο όνειρο». Πήγα στη Δήμητρα, τη φώναξα μέσα, της είπα ότι το παιδί ξύπνησε και τρέμει. Τη ρώτησε η Δήμητρα «Τι όνειρο είδε?». Απάντησε ότι είδα τη μαμά να φωνάζει τον μπαμπά και ότι πονάει η κοιλιά της. Αλλά πιο πολύ η πλάτη της, σαν να είχε βόμβα στην πλάτη, είπε. Πίστευα ότι όλα έγιναν από το όνειρο. Δεν μου πήγε ποτέ το μυαλό ότι έχει κάτι σοβαρό. Ο πατριός μου πατούσε τις κόρνες. Σας είπα ότι η Τζορτζίνα τον ρωτούσε αν πάμε σε γάμο. Φτάσαμε, πήγαμε στα εξωτερικά. Μας είπα να περιμένουμε 5 με 10 λεπτά γιατί άλλαζε εφημερία. Όταν πήγαμε εκεί, μία γιατρός είχε παραλάβει την Ήρυδα.
Ήρθε και ο πατέρας του παιδιού μαζί με τον σύντροφο της μητέρας του. Η Τζορτζίνα ήταν με εμένα στα εξωτερικά ιατρία, πήραν αίμα κλπ. Τότε, λόγω κορονοϊού, δεν μπορούσαν να είναι δύο άτομα. Βγήκα να ενημερώσω το Μάνο. Όταν έφτασε αυτό στην πόρτα, η Τζορτζίνα δεν τον ήθελε. Με ρώταγε, φωνάζοντας, τι έγινε και το παιδί δεν με θέλει. Του είπα να ηρεμήσει. Η Δημήτρα μου περιέγραψε ότι το παιδί είπε ότι ήθελε μόνο εμένα. Θεώρησα ότι είναι πολύ φορτισμένη η Τζορτζίνα και δεν ήθελα να κάνω τη συζήτηση εκείνη τη στιγμή. Θα τη ρωτούσα όταν ηρεμούσε. Ήξερα τι σκέφτεται το παιδί, αλλά δεν ήθελε να το δεχτεί ο Μάνος. Πίστευε ότι εμείς του έχουμε βάλει λόγια. Πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Η Τζορτζίνα τελικά έκανε εισαγωγή. Μου είπαν ότι πρέπει να ερευνήσουν ένα είδος επιληψίας. Ήξεραν και το ότι είχαμε χάσει δύο παιδιά και θεώρησαν ότι πρέπει να νοσηλευτεί. Την κράτησαν. Μετά από λίγη ώρα πήγαμε στο δωμάτιο. Εγώ όμως ήμουν με τα σπορτέξ και τη ζακέτα του ύπνου. Πήγαμε στο σπίτι να πάρουμε πράγματα. Δεν είχε τηλεόραση και τη πήραμε και το λάπτοπ. Μήπως ήθελε να κάνει μάθημα. Έγινε μαγνητική εγκεφάλου σε άλλο νοσοκομείο. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στο μαγνήτη λόγω εγκυμοσύνης και περίμενα στο διάδρομο. Μέχρι να φτάσουμε πίσω στο Καραμανδάνιο, ο Μάνος είχε τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Μου είπε ότι δεν έχει κάτι το παιδί, ότι δεν φαίνεται κάτι ούτε στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, αλλά θα έκανε και ένα δεύτερο. Έπρεπε να ξυπνήσω το παιδί στις 4 το πρωί και να το κρατήσω ξύπνιο μέχρι τις 8-9. Ούτε το δεύτερο εγκεφαλογράφημα έδειξε κάτι. Μετά από λίγο ήρθαν επίσκεψη οι γιατροί. Είχαν αφαιρέσει το μόνιτορ που έδειχνε τους φυγμούς και μου είπαν ότι θεωρούν ότι είναι κάτι ψυχολογικό, λόγω όλων αυτών που έχει περάσει το παιδί. Στο σχολείο είχε παιδοψυχολόγο και κανείς δεν είπε ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Μόνο ήθελε επίμονα συνέχεια ένα αδελφάκι. Αυτό έλεγε στην ψυχολόγο. Όταν μας το είπε, ο Μάνος ήταν εντελώς αρνητικός. Έκπληκτη η ψυχολόγος όμως, λίγο καιρό μετά, άκουσε το Μάνο να λέει ότι ναι, θέλω να κάνω κι άλλο παιδί. Με ρώτησε πώς και άλλαξε γνώμη, τι συνέβη. Τι να σου πω, της λέω. Είναι απρόβλεπτος. Ίσως άκουσε το παιδί. Ξαφνικά χάνεις το παιδί και περπατάς στο δρόμο και κρατάς δύο παιδιά και ξαφνικά το ένα είναι κενό. Παθαίνει σοκ. Η Ήρυδα δεν ήταν για να αναπληρώσει τη Μαλένα. Είχαμε πει ότι θα την πούμε Ήρυδα από το ουράνιο τόξο, μετά την καταιγίδα που μας είχε συμβεί. Μετά όμως έσβησαν. Έσβησαν τα χρώματα της Ήρυδας, πάλι ξαφνικά. Είχαμε όμως δύο ιατροδικαστικές. Δεν υπήρχε υποψία κατηγορίας, ούτε προς το πρόσωπό μου, ούτε σε κανέναν άλλον. Συγγνώμη, έκανα ένα κενό. Θα επιστρέψω τώρα στις 9 Απριλίου στο Καραμανδάνιο. Μπορώ να πιω λίγο νερό? Εκεί στο ουράνιο τόξο τη Τζορτζίνα ζητά να πιει λίγο νερό, Ρούλα Κουσκουρή. Εμείς καταγράψαμε όπως ακριβώς μας τα στέλνετε, οπότε πάμε τώρα να το συζητήσουμε. Σε ακούμε. Όντως, Ζήνα, η κατηγορούμενη περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια και την παραμονή πριν μπουν στο Καραμανδάνιο, όπως ακούσαμε και στην κάρτα, πριν δηλαδή η μικρή Τζορτζίνα μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εκείνη την εικόνα του τρέμουλου, όπως είπε χαρακτηριστικά η κατηγορουμένη, που είδε εκείνο το βράδυ όταν βρισκόταν στο σπίτι των γονιών της, μαζί με τη μικρή Τζορτζίνα. Αναφέρθηκε λοιπόν με κάθε λεπτομέρεια σε αυτό το περιστατικό. Περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πώς ήταν το δωμάτιο, ποιος κοιμόταν πού, ποιος ξύπνησε πρώτος, ποιος ξύπνησε μετά, έδωσε όλες τις λεπτομέρειες, ήταν πολύ περιγραφική. Στη συνέχεια βέβαια αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της μικρής Τζορτζίνας στο Καραμανδάνιο. Αναφέρθηκε στην ημέρα που πρωτοπήγαν εκεί, εξήγησε για ποιο λόγο και να το τονίσουμε αυτό, γιατί πολλοί, αν θυμάστε καλά, όταν μεταδίδαμε τις προηγούμενες ημέρες της διαδικασίας, είχαν αναρωτηθεί γιατί η μητέρα και είχαν ερωτηθεί μάλιστα και πολλοί από τους μάρτυρες, γιατί η μητέρα στο θείο, αν θυμάμαι καλά, η πρόεδρος είχε θέσει τα ερωτήματα, γιατί η μητέρα έφυγε από το Καραμανδάνιο εκείνη τις πρώτες ώρες που το παιδί της μπήκε μέσα, και εκείνη η κατηγορουμένη σήμερα θέλησε να εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια γιατί το έπραξε. Ακούσαμε πάντως Ρουλά, να λέει ότι Ρούλα, επειδή ο κόσμος μας παρακολουθεί και θέλω έτσι να κάνουμε διάλογο, να σε ρωτάμε κάποια πράγματα και να παίρνουμε απαντήσεις, για να μην θεωρηθεί και μονόλογος από το τηλεοπτικό κοινό, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εγώ, όταν έχω συνηθίσει μέχρι τώρα μια απολογία κατηγορουμένης, και αν κάνω λάθος, συγγνώμη, μπορείτε να με διορθώσετε, απολογούμε στο γεγονός ότι αν εγώ διέπραξα αυτό ή δεν το διέπραξα. Εδώ φαίνεται ότι είναι ένα έκτακτο ιατρικό ανακοινωθέν όλων των στιγμών. Εγώ αυτό νιώθω και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δηλαδή, λέει και με την παραμικρή λεπτομέρεια πώς μπήκε ο γιατρός, πώς βγήκε ο γιατρός, γιατί μπήκε ο γιατρός, γιατί βγήκε ο γιατρός. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή θέλει να αποδείξει στους ενόρκους και στην έδρα ότι δεν έχει διαπράξει το παραμικρό. Δεν πρέπει να εξηγήσει, Ζήνα, ρωτάω, παιδιά. Το διαδικαστικό, να πει την ιστορία, να το πάρει από την αρχή τα πράγματα και να πει, γιατί εδώ κατηγορείται ότι είναι μια αδιάφορη μάνα και δολοφόνος των παιδιών της.
Πάντως, δεν πρέπει να πει το διαδικαστικό, ξέρουμε, τι έγινε με το παιδί, τι. Επειδή ξέρουμε τι έχει γίνει και στη συνέχεια, το ότι αναφέρει παρακάτω ότι έχει την αίσθηση ότι ο κύριος Ηλιάδης την βιντεοσκοπούσε και έδινε σε τηλεοπτικές εκπομπές το διάλογο. Δεν καταλαβαίνω. Επίσης, πολλά που λέει. Δεν ξέρω τι έκανε ο κύριος Ηλιάδης. Αν έχει στοιχείο τέτοιο, γιατί να μην το πει, δεν κατάλαβα. Τι σχέση έχει αυτό με το αν η ίδια έχει κάνει όχι. Μα έχουν ακουστεί τόσα πολλά στο δημόσιο διάλογο. Μισό. Δεν είναι κακό να απαντάει. Ενδεχομένως αυτά να είναι κομμάτια του κυρίου Κούγια που πρέπει να αναφέρει και να ξεδιαλύνει μέσα από ερωτήματα. Εγώ αυτό εννοώ, Ρούλα μου, για να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι κατηγορούμενη. Ναι, 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 Ρούλα μου. Έλα. Να πούμε το εξής. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε μέσα στην αίθουσα σήμερα, η κατηγορουμένη προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε κάθε τι που έχει ακουστεί μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Είναι δεδομένο ότι δίνει τις δικές της θέσεις και τις διευκρινήσεις. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ναι, ναι, και στις τηλεοράσεις, λέει η Μαρία. Εννοεί ότι στους δημοσιογράφους παντού. Θέλει να δώσει απαντήσεις χωρίς να υπάρχει. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Θέλει λοιπόν να δώσει τις δικές της θέσεις και εξηγήσεις για κάθε τι που έχει ακουστεί. Είτε εντός της αιθούσης, είτε εκτός, εάν αντιλαμβάνομαι σωστά. Αυτό που αντιλαμβάνομαι επίσης είναι ότι είναι αποφασισμένη να πει τα πάντα. Δηλαδή έχει έρθει εδώ προετοιμασμένη. Είχε μάλιστα και τα έγγραφα μπροστά της και διευκρίνησε στην έδρα ότι δεν έχω γράψει την απολογία μου. Είναι κάποια στοιχεία, έγγραφα που θα σας παραδώσω σε λίγο, όπως είπε η κατηγορουμένη. Απλώς η κατηγορουμένη έχει, από ό,τι έχω αντιληφθεί εγώ, συγκρατήσει κάθε τι που έχει υποθεί μέσα στην αίθουσα και σε οτιδήποτε είχε ένσταση ή αντίρρηση ή θέλει να διευκρινίσει τη δική της θέση, την ξεκαθαρίζει σήμερα μέσα από την απολογία της. Απλά δεν νιώθω. Να το πω, να το ξεκαθαρίσω για να μην παρεξηγηθώ. Νιώθω ότι είναι μια απολογία προς το τηλεοπτικό κοινό και όχι προς την έδρα του δικαστηρίου. Δηλαδή, γιατί όταν απολογούμε, πρέπει ξεκάθαρα να πω στους δικαστές ότι κοιτάξτε να δείτε, είχα ένα παιδί. Μπήκε στο Καραμανδάνιο, μπήκε εκεί, μπήκε εκεί. Σε όλη αυτή τη διαδικασία είμαι μια μάνα που ανησυχούσα για το παιδί μου. Θέλετε να με ρωτήσετε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι πολύ καθαρή απέναντι στο θάνατο του παιδιού μου. Αυτό θέλω να πω. Κυρία Μαρούπα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Σας πω. Καταρχάς, είναι η κορυφαία στιγμή της αποδεικτικής διαδικασίας, της οποιασδήποτε αποδεικτικής διαδικασίας, η απολογία ενός κατηγορουμένου. Η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλες δίκες που διαρκούν πολύ, που έχουν πληθώρα στοιχείων, οι πρόεδροι συνηθίζουν να μην πιέζουν τον κατηγορούμενο να πει αυτά που θέλει, το δικαστήριο να ακούσει και τα ερωτήματα που θέλει να απαντήσει, αλλά τον αφήνουν να πει την ιστορία του, να το πούμε απλά. Εδώ πρέπει να σημειώσω βέβαια ότι υπάρχουν δύο πολύ σοβαρά λάθη στην ποινική μας δικονομία, κατά την δικιά μου εκτίμηση. Το γεγονός δηλαδή ότι τόσο αυτοί που παρίστανται ως, για την υποστήριξη της κατηγορίας, αλλά και οι κατηγορούμενοι, δικαιούνται να λένε ψέματα. Δεν ορκίζονται και δεν έχουν υποχρέωση να πούν αλήθεια. Για μένα είναι αδιανόητο αυτό, δηλαδή σαν να δεχόμαστε εκ των προτέρων ότι ο άλλος προς υπεράσπισή του θα πει ό,τι θέλει, ακόμα και ψέματα, για να αποσύσει την κατηγορία από πάνω του. Τώρα λοιπόν, πράγματι, εδώ επειδή είναι και η διάζουσα η περίπτωση και έχει να κάνει με παιδάκια και με μία μάνα που κατηγορείται ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού της, περιμένουμε έτσι περισσότερο συναίσθημα από τη μάνα. Στην πρώτη, και στην ώρα της προηγούμενης φοράς που είχε τη δυνατότητα, εκεί έβγαλε το συναίσθημά της, δηλαδή μίλησε για την αγάπη προς την Τζορτζίνα της. Και περιμένουμε πιο και γρήγορα. Ζήνα, αν μου επιτρέπετε. Να ολοκληρώσει η κυρία Μαρούπα και αμέσως. Να ολοκληρώσει. Και αυτό που περιμένουμε είναι αυτός που δεν έχει κάτι επάνω του βάρος ή πραγματικά δεν έχει κάνει κάτι, να μπει αμέσως στο κυρίως περιεχόμενο της απολογίας. Δηλαδή να πει δεν έκανα τίποτα, είμαι απελπισμένη γιατί κατηγορούμε εδώ ότι έχω αφαιρέσει. Άρα αυτή η απολογία σας κρίνει ότι είναι επιβαρυντική για την κατηγορουμένη. Ακούστε, το επιβαρυντική όχι, δεν μπορώ έτσι, να το είπατε, εγώ μπορώ αυτό να κατάλαβα. Το πω γιατί είναι, δεν έχω παρακολουθήσει την υπόθεση ούτε την απολογία. Όμως δεν θα προέκρινα εγώ αν ήμουν συνήγορος ή εν πάση περιπτώσει. Εσείς δεν αν θα συμβουλεύατε αυτό. Θα μου άρεσε περισσότερο και θα περίμενα να μπει στο κυρίως περιεχόμενο, να πει ότι το θεωρώ αδιανόητο αυτό που μου συμβαίνει και τη θέση
τη φοβερή να μην βρεθεί γυναίκα στη θέση μου να κατηγορείται που ότι έχει, έχει, ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή από τρία παιδιά. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι δεν το έκανα εγώ για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Θέλω όμως να σας πω και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πώς κατέληξα να βρίσκομαι στο σκαμνί. Καλά, γιατί πράγματι είναι μια πολύ δυσμενή θέση. Όχι, απλώς λέτε. Έχει υποκειμενικό, βεβαίως, βεβαίως. Επειδή είμαι ανακριτικός υπάλληλος, είμαι ανακριτής, είμαι προανακριτικός υπάλληλος και έχω πάρει απολογίες κατηγορημένων. Είναι ανάλογα και με το χαρακτήρα. Ναι. Είναι, όχι, και απολογίες. Και με τον υπερασπιστή και με το δικαστήριο, βεβαίως. Καταθέσεις, ναι. Και απολογία κατηγορημένου λέγεται το έγγραφο. Ναι, ναι, ναι. Κάνει και ο ανακριτικός υπάλληλος, και ο προανακριτικός υπάλληλος. Λοιπόν, είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός πώς απολογείται. Μπορεί να πει κάποια στοιχεία γιατί θεωρεί ότι θα πρέπει να πω όλη την ιστορία για να καταλάβει ο ανακριτικός υπάλληλος τι ακριβώς συνέβη. Μα όταν είσαι μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό για να υπεκφύγει. Είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός. Έχει άμεση σχέση με το χαρακτήρα του καθενός. Για να ακούσουμε τη Ρούλα μας λοιπόν. Ρούλα, ήθελες κάτι να πεις, απλώς ήθελα να ολοκληρώσει η κυρία Μαρούπα. Ήθελα απλώς να δώσω δύο στοιχεία, να υπενθυμίσω για το τηλεοπτικό μας κοινό και για όλους ότι, ότι η απολογία δεν ξεκίνησε σήμερα της κατηγορουμένης. Είχε ξεκινήσει την προηγούμενη ακροαματική διαδικασία που πριν περιγράψει και γνωρίσει στους δικαστές και στους ενόρκους το ποια ήταν η Τζορτζίνα, είχε πει ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία. Έτσι ξεκίνησε, να το θυμίσουμε, την απολογία της. Άρα έχει δώσει ήδη τη θέση της για το αν είναι αθώα ή όχι εκεί. Στην πρώτη ημέρα. Τώρα για τη σημερινή ημέρα, επειδή αναφέρθηκε και η κυρία Μαρούπα ότι δεν βλέπει τη συγκίνηση, δεν βλέπει όλα αυτά που είδαμε την προηγούμενη φορά, σε σημεία πολύ μετέπειτα στην απολογία της κατηγορουμένης, την είδαμε να κλαίει αρκετά και να έχει λυγμούς. Σε δύο σημεία τουλάχιστον που παρατήρησα εγώ, ήταν η στιγμή που περιέγραψε την ανακοπή της Τζορτζίνας μέσα στο Καραμανδάνιο, Ζήνα και κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που έγινε η ανακοπή και το παιδί πλέον έμεινε τετραπληγικό, αλλά και τη στιγμή που το παιδί το είδε για πρώτη φορά μαζί με τον ενδιαστάτη σύζυγό της στη ΜΕΘ στο Ρίο. Ήταν δύο στιγμές δηλαδή που τις περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια Ζήνα, περιέγραψε το κάθε λεπτό, το κάθε σημείο εκείνης της ημέρας, πότε πάτησε το κουμπί για να έρθει η νοσηλεύτρια, γιατί αυτά είναι τα σημεία στην ουσία που πρέπει πάντως, και να αποδειχθούν όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, Ρούλα μου. Γιατί κατηγορείται για την απόπειρα στο Καραμανδάνιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Απλώς κατηγορείται η ίδια. Απλώς κατηγορείται η ίδια αυτή τη στιγμή και φαίνεται από τη συνέχεια της απολογίας της ότι ούτε λίγο ούτε πολύ απευθύνεται προς τον κύριο Ηλιάδη ρίχνοντάς του αρκετές μομφές. Θα διαβάσω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση και είναι δικά σας γραφόμενα και δικά σου και του Δημήτρη Δαμιανού που είστε και παρακολουθείτε. Θα δούμε και τον Δημήτρη λίγο αργότερα. Δεν ήξερα ότι ο κύριος Ηλιάδης, το λέει με όνομα πια, δεν το αφήνει να εννοηθεί, είχε πιάσει άπαντες στην εντατική και έλεγε για το Μινχάουζεν. Περίπου το Φλεβάρι του 22, μετά το θάνατο του παιδιού μου, βγήκαν άρθρα για το σύνδρομο Μινχάουζεν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή εγώ δεν είχα υποψιαστεί τίποτα. Αλλά έγινε ένα περιστατικό που με θορύβησε πάρα πολύ. Πήγαμε να δούμε την Τζορτζίνα και ο γιατρός, η κυρία Σαμκινίδου, με τράβηξε από το χέρι και είπε στην Τζορτζίνα, «Εδώ τον μπαμπά σου να κοιτάς». Εγώ βγήκα έξω να μην κλάψω. Αναρωτιόμουν, γιατί να με σμπρώξει. Με στεναχώρησε πάρα πολύ, αλλά το προσπέρασα, γιατί δεν ήθελα δημόσιες σχέσεις, ήθελα να γίνει καλά το παιδί μου. Άκουσα κιόλας ότι έκανα αιτήματα φιλίας στο Facebook. Να σας εξηγήσω στην αρχή. Το Facebook μας ήταν κοινό. Μάνος και Ρούλα Δασκαλάκη. Για κάποιο λόγο, αυτός έφτιαξε καινούριο. Εγώ γράτησα το παλιό. Γι' αυτό φαίνονται κάποιες αναρτήσεις και δικές μου, ενώ είναι του Μάνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει. Εδώ απαντά στην τηλεόραση. Και όχι σε αυτή καθ' αυτή την απολογία. Διότι από εμάς αυτά δεν ακούστηκαν. Ακούστηκαν όντως από εκπομπές. Αλλά πραγματικά φαίνεται ότι είπαν κάποια στιγμή, το είπε και ο κύριος Κούγιας, ότι εσύ κύριε Ηλιάδη τραβούσες βίντεο και τα έδωσες μετά σε εφημερίδα. Έδωσες κάποια μηνύματα, έδωσες κάποια στοιχεία. Και εδώ λέει ότι την έσμπρωξε μια γυναίκα μέσα από το νοσοκομείο και είπε στο παιδί τον μπαμπά σου να κοιτάς. Αυτά δεν ξέρω αν είναι κομμάτια απολογίας ή είναι αυτή τη στιγμή
ο δικός της θυμός να πει όσα νιώθει και όσα έχει καλά κρατημένα μέσα της όλο αυτό το διάστημα. Δεν κατηγορώ κάτι. Προσπαθώ να καταλάβω την κατηγορουμένη και να αξιολογήσω τον τρόπο που απολογείται. Λες ότι κακώς τα λέει. Δεν λέω κακώς τα λέει. Απλώς βλέπω μια διαφορετική απολογία. Επειδή θα μου επιτρέψετε, όλα αυτά τα χρόνια, νέα τώρα δεν έχω βέβαια την καριέρα ούτε του κυρίου Κούγια ούτε της κυρίας Μαρούπα, ενώ που δεν είναι τα 9 χρόνια που κάνουν αυτή τη δουλειά. Εγώ 9 χρόνια ακούω απολογίες. Mm. Δεν έχω δει ποτέ απολογίες που να απαντούν σε ό,τι έχει γραφτεί δημόσια. Αλλά είναι η πιο πολύκροτη υπόθεση. Έχει συγκλονίσει αυτή την Ελλάδα. Αυτή η υπόθεση έχει βγει. Έχει δικαστεί η κατηγορουμένη τηλεοράσεις. Είναι σαν να μην δίνει, παιδιά. Yeah. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Σαν να μην απολογείται σε προεδρείο, αλλά στην Ζήνα, στην. Συνέντευξη τύπου. Σαν συνέντευξη τύπου. Γιατί έχουν προηγηθεί τηλεοπτικά δικαστήρια. Άρα πρέπει και εκεί να απαντήσει κάπου. Υπάρχει λόγο. Η τηλεόραση έβγαζε στοιχεία και έλεγε το παιδί έχει αυτό, έχει αυτά τα σημάδια. Δεν πρέπει να απαντήσει αυτά. Εγώ θέλω να την ακούσω. Δεν ξέρω η γυναίκα. Αλλά κάνει. Αν με ρωτάς για μας, είναι σαν να τη ρωτάμε εμείς. Απλώς εγώ λέω αν θα το έκανα εγώ, εντύμως μιλάω. Εντύμως μιλάω. Δεν το ξέρεις. Ο λόγος για το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Από αυτή τη θέση. Μόνο αυτός που είναι σε κάποια θέση δυσάρεστη. Ο λόγος για τον οποίο το κάνει είναι ότι στα μεικτά ορκωτά δικαστήρια η πλειοψηφία είναι ένορκη. Ναι. Οι ένορκοι λοιπόν αλλιώς αντιλαμβάνονται και σκέφτονται και εισπράττουν αυτά που ακούνε από τα μέσα ενημέρωσης και αλλιώς το δικαστήριο. Οι δικαστές δηλαδή μπορούν να αποστασιοποιηθούν από αυτά. Άρα επηρεάζονται οι ένορκοι. Βεβαίως, από τις τηλεοπτικές εκπομπές. Και μάλιστα το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με την ποινική μας δικονομία οι δικαστές ψηφίζουν κατά συνείδηση με βάση την ηθική απόδειξη. Δηλαδή τι πιστεύουν ότι έχει γίνει. Όχι απαραίτητα, δηλαδή, επειδή το τάδε-τάδε στοιχείο αποδεικνύει. Ναι, λαμβάνοντας υπόψη όμως τα στοιχεία, τα αποδεικτικά μέσα. Λαμβάνοντας υπόψη, αλλά η ηθική απόδειξη είναι πάνω απ' όλα και δυστυχώς. Κατά συνείδηση, σύμφωνα χρόνια, με τα στοιχεία όμως που έχει στη διάθεσή του. Αυτό λέει. Εντάξει, η τα χρόνια δικονομία της δικηγορίας μου έχω δει πάρα πολλές υποθέσεις να είναι σκέτη ηθική απόδειξη και χωρίς στοιχεία. Όντως. Προσπαθεί να προλάβει η κατηγορουμένη τώρα αυτή τη διαδικασία της πεποίθησης που μπορεί να έχει δημιουργηθεί ιδίως στους ενόρκους αναφορικά με την ενοχή της και από την αρχή να ξετυλίξει το κουβάρι δίνοντας απαντήσεις σε όλα ώστε τελικά έστω να υπάρξουν αμφιβολίες. Ίσως να, λοιπόν, ακούστε, ίσως να αυτή μειώσει στιγμή και την αξιοπιστία κάποιων μαρτύρων. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λέει στη συνέχεια και το γράφει ο Δημήτρης Δαμιανός η μία νοσηλεύτρια ήταν ξαδέρφη του Μάνου. Έτσι μας συστήθηκε τουλάχιστον. Δεν έκατσα να το ψάξω κιόλας. Μετά ήταν κάποιοι γιατροί και νοσηλευτές που ένιωθα μια μεγαλύτερη οικειότητα. Ήθελα να έχω επικοινωνία, να ρωτάω αν έφαγε το παιδί. Μετά, όταν πέρασε ο καιρός, τη έσβησα. Τον Ηλιάδη τον έσβησα γιατί δεν ήρθε στην κηδεία του παιδιού μου και με στεναχώρησε πάρα πολύ το αυτό. Το Facebook. Όλα αυτά είναι για το Facebook. Αυτό τώρα δεν είναι κομμάτι. Αυτό θέλω να πω. Απολογία. Συγγνώμη. Εγώ, ας πούμε, δεν πήγε στην κηδεία του παιδιού μου ο κύριος Ηλιάδης. Τον έσβησα από το Facebook. Και τον έσβησα από το Facebook. Ζήνω. Εντάξει. Το απλώς ενδεχομένως θέλει αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως λέω πάντα, να πει το εξής. Ότι εγώ μέσα από αυτό το κομμάτι, ενώ είχα αυτή τη φιλικότητα με τους ανθρώπους, κάποιοι μπορεί να την παρεξήγησαν. Εγώ αυτό νιώθω και οφείλω να το πει. Απλώς αυτό το πράγμα. Με το Facebook, μην παραξενεύεστε. Εδώ βλέπετε πεθαίνει ένας άνθρωπος και όλοι βάζουν ένα σήμα που δείχνει το πένθος. Αλλά δεν λέμε ότι πέθανε. Και λένε το πένθος. Δεν λέμε ότι πέθανε. Λέει, δεν μιλάω τον πατέρα τους, η μάνα τους, το παιδί τους. Και βγάζουν μια φωτογραφία και τον αναρωτούν στο Facebook. Και λένε με το τι είχε πει στη συνέντευξη και το τι λέει στην απολογία. Η ειδοποιός διαφορά είναι αυτή, ότι τότε ήταν μαζί με το σύζυγό της. Έτσι, μπράβο. Ενώ τώρα δεν είναι. Αυτό, γι' αυτό έχει και το είπε. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Ρούλα μου, έρχεται και ο Δημήτρης Δαμιανός. Δώστε μας 3 λεπτά να πάρουμε μια ανάσα, να δούμε τι έγινε τα τελευταία λεπτά, διότι έχει μισή ώρα διακοπής. Και ερχόμαστε πάλι. Εμείς διαβάζω τα μηνύματά σας και πριν περάσουμε στα άλλα θέματα, γιατί έχει μισή ώρα διακοπή το δικαστήριο για την υπόθεση της κατηγορουμένης από την Πάτρα, που από τις 9 η ώρα το πρωί απολογείται. Ο Δημήτρης Δαμιανός αυτή τη διακοπή είναι στην παρέα μας. Δημήτρη, από τις 9 η ώρα είσαι μέσα. Θέλω να μου πεις, έχοντας παρακολουθήσει τόσα χρόνια. Με χαμόγελο σε βλέπω, ναι. Δημήτρη μου. Ορεξάτος. Ορεξάτος σε βλέπω. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Είναι η κατηγορουμένη. Λέει όλα όσα η ίδια θέλει να πει, αλλά πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο.
και η ίδια το αναγνωρίζει. Λέει συγχωρήστε μου και τη σύγχυση, συγχωρήστε μου και τη στάση. Μέσα είναι κατάμεστη η αίθουσα. Δεν μπορούμε να βρούμε χώρο να σταθούμε. Εγώ ενδεικτικά να σας πω, έχω σταθεί εκεί που κάθονται οι δικηγόροι για να μπορέσουμε, την άδειά τους, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία. Είμαι δηλαδή ακριβώς μπροστά μου, βλέπω την κατηγορουμένη να κομπιάζει κατά τη διάρκεια της απολογίας της, να πηδάει από θέμα σε θέμα, να ζητάει από την πρόεδρο συγγνώμη για το γεγονός ότι παρέλειψαν από κάτι και να το συμπληρώσω στη συνέχεια. Γενικώς μια απολογία που έχει μια έλλειψη συγκέντρωσης, το οποίο μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δει το κατηγορητήριο και το πόσο βαρύ είναι. Από την άλλη όμως και εμάς τους δημοσιογράφους μας δυσκολεύει ενίοτε στην καταγραφή, γιατί δεν είναι σαφές κάποιες στιγμές για το για ποιο περιστατικό μιλάει η κατηγορουμένη. Υπάρχει κάτι, παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια, πολλές δίκες, είσαι πολλά χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ και μάλιστα έχεις και τις νομικές σου γνώσεις ως έτσι, νομικός. Θέλω να μου πεις το εξής, υπάρχει κάποια στιγμή που μέσα ένιωσες ότι εδώ τώρα προσπαθεί να απαντήσει στο τηλεοπτικό κοινό, να απαντήσει σε όλα όσα την έχουν κατηγορήσει, αλλά ποτέ κανείς μέσα στη δικαστική έδρα, αλλά έξω στην κοινή γνώμη. Νομίζω ότι τα ρέστα της εντός εισαγωγικών τα έπαιξε η κατηγορουμένη αναφορικά με τον κύριο Ηλιάδη, τον γιατρό ο οποίος ήταν ο διευθυντής της ΜΕΘ, της παιδιατρικής στο Ρίο, και ο οποίος είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της δίκης, διότι ήταν ο πρώτος ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, υποπτεύθηκε το σύνδρομο Μινχάουζεν, αυτό δηλαδή κατά το οποίο ο φροντιστής ενός παιδιού του προκαλεί κακό. Η κατηγορουμένη επέλεξε να απαντήσει ειδικά στον κύριο Ηλιάδη για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από μισή ώρα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε ένα κείμενο, άρθρο, το οποίο, όπως είπε, δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα, το οποίο ο ίδιος ο κύριος Ηλιάδης διέρευσε, και μάλιστα επειδή είπε ότι ήταν ένας διάλογος που είχα επιλέξει εγώ, ο Μάνος, ο κύριος Ηλιάδης και ένας γενετιστής, συζητώντας για το γενετικό έλεγχο, ήταν σαφές από το άρθρο ότι κάποιος μας ηχογραφούσε και κατονόμασε συγκεκριμένα τον κύριο Ηλιάδη, ότι ήταν αυτός ο οποίος ηχογραφούσε και μάλλον, όπως είπε, βιντεοσκοπούσε εμένα και τον τότε σύζυγό μου να συζητάμε για την υγεία του παιδιού μας. Και μάλιστα το σχολίασε αυτό λέγοντας ότι στο άρθρο μέσα έχει και χαρακτηρισμούς αξιολογικούς, ότι η μάνα, ας πούμε, φαίνεται χαλαρή ή και ψυχρή, το οποίο αναρωτιέται κανείς, είπε η κατηγορουμένη, πώς προέκυψε στο συγκεκριμένο άρθρο. Είπε δηλαδή ότι ο κύριος Ηλιάδης, αντί να φροντίζει το παιδί μου και να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί μου, μας βιντεοσκοπούσε και διέρεε όλα όσα γίνονταν στα μέσα ενημέρωσης. Και φυσικά αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο κύριος Ηλιάδης επέλεξε την τακτική της ψήξης, το ότι δηλαδή αφού είχε πάθει η Τζορτζίνα την ανακοπή καρδιάς, επέλεξε να χρησιμοποιήσει την τακτική της μικρότερης θερμοκρασίας, να καταψυχθεί το παιδί και μετά να το επαναφέρει, ούτως ώστε, όπως είπε, αυτό ήταν μία μέθοδος που θα την βοηθήσει να γίνει καλύτερα. Όμως τώρα πλέον, λέει η κατηγορουμένη, βλέπω ότι αυτό μπορεί να μην ήταν καθόλου έτσι και ότι όλο αυτό να ήταν ένα σχέδιο από μεριάς του κυρίου Ηλιάδη. Αυτό το σύνδρομο δεν αποδείχθηκε ποτέ, σωστά, ότι πάσχει από αυτό το σύνδρομο? Όχι. Υπήρχουν ειδικοί ψυχιατροί. Όχι, το λέω διότι είχε παίξει πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επειδή εδώ είχαμε. Δεν αποδείχθηκε κάτι ποτέ. Έτσι, μια πολύ έμπειρη ψυχίατρο που είχε έρθει, δεν θέλω να επαναλάβω, είχε πει ότι αυτό αποδεικνύεται τη στιγμή που συμβαίνει. Εκ των υστέρων είναι πολύ δύσκολη η απόδειξη. Το σχέδιο, συγγνώμη Δημήτρη, το σχέδιο που είπε, δηλαδή που μεταφέρει αυτά που λέει η κατηγορουμένη, από ποιον, από τον κύριο Ηλιάδη, για ποιο λόγο, με ποιο σκοπό? Έχει ένα υπερασπιστικό ισχυρισμό γενικώς η κατηγορουμένη, το οποίο δεν το ανέλησε τώρα, αλλά το έχουμε δει σε όλη την δίκη μέχρι στιγμής, να το λέει ο συνηγορός της, ναι, ότι ο κύριος Ηλιάδης ουσιαστικά έχει ένα εργαστήριο στο οποίο δραστηριοποιείται κατά κόρον σε ό,τι αφορά τις δωρεές οργάνων μικρών παιδιών. Άρα το επαναλαμβάνει και η κατηγορουμένη, δηλαδή, αυτό που είχαμε ακούσει από τον συνήγορο, από τον κύριο Μα Κούγια. Μα έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά ότι ο κύριος Κούγιας είναι συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης. Άρα εκφράζει τα δικά της, πιστεύω. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και όταν καταφέρεται κατά δημοσιογράφων και αυτά, είναι κομμάτι το οποίο έρχεται από την κατηγορουμένη, καθώς μετά έρχονται και οι μηνύσεις ή οι αγωγές από την κατηγορουμένη. Θέλω μόνο να πω, Δημήτρη μου, το εξής για να το καταλάβω.
Ο κύριος Ηλιάδης αυτά τα βίντεο τα έδωσε εκ των υστέρων, να καταλάβω. Γιατί εκ των προτέρων, αφού έφυγε από τη ζωή και η Τζορτζίνα, κινήθηκε η νομική διαδικασία και οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες φρόντισαν να δουν, έτσι. Δηλαδή, όταν βγήκε όλο αυτό το έτσι, γεγονός στη δημοσιότητα, τότε σωστά. Οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να βρουν την άκρη του νήματος, άρα εκ των υστέρων, έτσι, όχι όταν το παιδί ήταν άρρωστο, έδωσε για μεταγενέστερα, όχι φυσικά, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι γιατί να ηχογραφεί δύο γονείς που είναι στο γραφείο του εκείνη την ώρα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Ηλιάδης, και νομίζω δώστε μου και τη Ρούλα, γιατί η Ρούλα είχε πολλές συνομιλίες με τον κύριο Ηλιάδη, είχε υποπτευθεί ότι κάτι συνέβαινε, έτσι δεν είναι, Ρούλα? Το είπε νομίζω και στις αρχές ο κύριος Ηλιάδης. Το είχε... Είχε πει ότι κάτι υποπτευόταν σε σχέση με την μητέρα και γι' αυτό είχε έτσι την προσοχή του πολύ έντονη πάνω στην μητέρα και γενικά στο τι συνέβαινε. Όχι ότι ηχογραφούσε. Δεν είχε πει ποτέ ότι ηχογραφούσε. Όχι. Είναι παράνομο. Ποτέ. Ούτε ότι βιντεοσκοπούσε, ούτε ότι ηχογραφούσε. Όχι, βεβαίως. Μέσα στο, όταν μπαίνει ένας γονιός μέσα στο γραφείο ενός γιατρού εκείνη τη στιγμή και συνομιλεί είτε με τον γιατρό είτε με έναν άλλον γιατρό στο τηλέφωνο, είτε θέλει να μάθει για το παιδί του, σαφέστατα κανένας γιατρός δεν μπορεί πάντως, να βιντεοσκοπεί και να γραφεί. Αυτό είναι αυτονόητο. Και ειδικά όταν συνομιλούσαμε... μετά αυτή η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν συνομιλούσαμε με την κατηγορουμένη από την Πάτρα και... τότε δεν ήταν κατηγορουμένη από την Πάτρα και μας έστελνε έτσι διάφορα πραγματάκια και μας έλεγε όχι πείτε το γιατί έτσι είναι και τα λοιπά, για να μην ακούγονται αυτές οι ανακρίβειες και την ευχαριστούμε πολύ για τον τρόπο που επικοινωνούσε. Θέλω να πω το εξής, ότι τότε και εκείνη είχε βιντεοσκοπήσει δύσκολες στιγμές των παιδιών της, τα οποία τα είχε σε βίντεο στη φαρέτρα της, στο κινητό της. Δηλαδή έχει και εκείνη βιντεοσκοπήσει κρίσιμα καταστάσεις όντως των παιδιών της. Να υπενθυμίσουμε ότι τότε, δεν ξέρω τι θα πει τώρα στην απολογία, της είχε πει ότι τα βιντεοσκοπούσε γιατί της είχε ζητηθεί από τους γιατρούς. Ναι, ναι. Επειδή οι γιατροί δεν ήταν μπροστά σε τα επεισόδια που η κατηγορουμένη έλεγε ότι παθαίνει η Τζορτζίνα, της είχαν ζητήσει να βιντεοσκοπήσει αυτές τις στιγμές για να μπορέσουν και εκείνοι να έχουν εικόνα αυτού του υλικού. Ενδεχομένως λοιπόν αυτά να τα παραδώσει τώρα, αυτό, αν έχει κάποια στοιχεία τέτοια στα χέρια της. Νομίζω ότι σίγουρα έχει και δεν ξέρω αν ήδη βρίσκονται και στη δικογραφία κάποια από αυτά. Αλλά εμείς δεν σίγουρα έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, ακόμη, δεν θα... κάποια... Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το αναφέρω, Ζήνα μου. Ενδεχομένως να υπάρχουν και ενδεχομένως αν υπάρχουν και κάποια που δεν τα έχουν παραδώσει ακόμη, είναι η ευκαιρία τώρα να παραδοθούν εάν αποδεικνύουν κάτι για την κατηγορουμένη. Μάλιστα. Πάντως να προσθέσω ένα πράγμα, ναι, ότι κρατάει έναν ογκοδέστατο φάκελο η κατηγορουμένη όση ώρα απολογείται. Δίπλα στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αυτόν άνοιξε και πήρε το άρθρο που σας περιγράψαμε από την ιστοσελίδα, το οποίο όπως η ίδια υποστηρίζει αποδεικνύει ότι τη βιντεοσκοπούσε ο κύριος Ηλιάδης. Αλλά μέσα σε αυτό το φάκελο έχει πάρα πολλά ακόμη χαρτιά. Νομίζω ότι σε ένα από αυτά είδα να φαίνονται κάποια SMS. Οπότε νομίζω ότι και στη συνέχεια της σημερινής ημέρας θα ακούσουμε και άλλα από την πλευρά της κατηγορουμένης. Εκεί είμαστε λοιπόν, έχουμε αυτή την μισάωρο διακοπή, ήδη έχουν περάσει τα 20 λεπτά, σε λίγο επιστρέφετε λοιπόν, θα σας δώσουμε πάλι το λόγο.